πυραγωσφαίρου. Έτσι σιγά σιγά ξαναζωντανέψαμε χωριό-χωριό και είμαστε ακόμη στην αρχή. Έχουμε άλλα 5 χρόνια για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 3,5 χρόνια. Με δράσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με το ψηφιακό μουσείο προγονής της αθωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, με το κέντρο διαδίου μάθησης σε κάθε χωριό του Δήμου μας, με το θεσμό των ανοιχτού σχολείων να λειτουργούν σε όλα τα χωριά μας, με δράσεις ανάπτυξης της τουριστικής προγονής, νέο τουριστικό πόρταλ, έκδοση ταξιδιωτικού οδηγού και με τις 14 γαλάζιες σημαίες των παραλιών και των ακτών του Δήμου Αριστοτέλη, ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Δήμος στην Κρατηρική και ο τέταρτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Και τα Κέρκυρα, τη Ρόδο, Τετράκη και πολλά Κρήτη. Έτσι κινηθούμε στην Κρατηρική ανάπτυξη. Συνδημότησες και συνδημότησες. Η ανάγκη να θεμελιωθεί η ζωή σε βάση ασφαλής και επαρκής για όλους τους εργαζομένους στην περιοχή μας, δίνει το σφιγμό της κοινωνίας εδώ στο Δήμο μας. Τώρα η ανάγκη να ξεπεραστούν μια για πάντα τα προβλήματα της αβεβαιότητας της εργασίας για να μην επαναληφθούν οι φρικτές εμπειρίες του 1992-1993, τις οποίες ξαναζήσαμε το 2003. Τώρα η ανάγκη να καταχωρήσει ο μόθος των μετέρων ρίχων στη ζωή τη δικιά του, αλλά και των παιδιών του. Αυτή είναι η ανάγκη. Είναι μια επίγουσα επιταγή που οφείλουμε να εξοφληθεί το γρηγορότερο. Και θα έχουμε ερμητικά κλειστά τα αυτιά μας σε όλους αυτούς που έρχονται για να γίνουν μάντες κακών και φεύγουν κάθε φορά που διαψεύονται οι κασάνδρες προβλέψεις. Σε όλους αυτούς που πλειοδοτούν δυστυχώς στην καταστροφολογία και εμποδιδοτούν σε δημιουργικές προτάσεις για αξιοπιστία. Και όλοι εμείς που έχουμε και τα προσωπικά μας βιώματα, που γνωρίζουμε τι σημαίνει ανεργία, τι σημαίνει πείνα και φτώχεια, τι σημαίνει χωριά ερημωμένα, τι σημαίνει ξενιχιά ή εσωτερική μετανάστευση, τι σημαίνει δηλαδή να θέλεις μακριά από τη μάνα γη, γιατί δεν μπορείς να εξασφαλίσεις την τροφή των παιδιών σου. Δεν μπορείς να συντηρήσεις στοιχειοδός την οικογένειά σου, να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Όλοι εμείς δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε αυτά. Δεν θέλουμε να ξαναδιώξουμε τα νιάτα της περιοχής μας, τον ανθό της κοινωνίας μας, μακριά από τη μάνα γη, από την κέντρη της έδρασης της Ελλάδας. Θέλουμε εδώ να ζήσουμε, να ρευστούμε, να καθίσουμε τα κάθε οικογένειά του και να προσπαθήσουμε πόσο δουλεύουμε. Πώς δουλεύουμε, για ποιον δουλεύουμε, ποιες υποχρεώσεις αισθανόμασταν, ποια κοινωνικά συμβόλαια τιμήσαμε. Στο όνομα τίνων και τα συμφέροντα ποιών πολιτών διαχειριστήκαμε τα κρίσιμα ζητήματα του τόπου μας και περιμένησαμε για την κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή μας. Και είμαστε όλοι και όλες περήφανοι για αυτή τη στάση μας. Δεν κρυφτήκαμε, δεν ολιγορήσαμε. Δεν γυρίσαμε την πλάτη στην αγωνία των εργαζομένων. Αποτρέψαμε να χαθούν οι 350 θέσεις απασχόλησης που υπήρχαν όταν αναλάβαμε τα ενιαία της Πολιτικής Αρχής τον Ιανουάριο του 2011. Δεν γυρίσαμε την πλάτη στο πρόβλημα των ανέργων στην δημόσια μας. Με τις θέσεις μας διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις να υπερτριπλασιαστούν οι θέσεις εργασίας στο Δήμο μας τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είμαστε ακόμη στην αρχή, γιατί μέσα σε ένα χρόνο θα υπερδιπλασιαστούν οι σημερινές υπάρξεις πυραγωγές της απασχόλησης. Μπήκαμε έτσι και πάλι στη φωτιά, όπως το 1993 και το 2003, και να έχουν εργαζόμενοι συνέχεια στη ζωή τους. Μπήκαμε έτσι και πάλι στη φωτιά, όπως το 1993 και το 2003, για να ξαναδώσουμε την ελπίδα στον άνεργο και τον φτωχό σύντημό μας. Μπήκαμε και πάλι στη φωτιά και σβήσαμε τη λέλαπα της καταστροφής και της ερήμωσης του τόπου μας. Μπήκαμε και πάλι στη φωτιά, τη δίλεψε η ζωή μας, που υπολείφθηκαν τα αυτοκίνητά μας, η ζωή ήταν δική μας. Στοχοποιηθήκαμε δυστυχώς και από πολιτικές και από εθνικές δυνάμεις που συνέβηκαν στην πολιτική αυτή.
αλλά εμείς σταθήκαμε όρθιοι για να ξαναδώσουμε την ελπίδα και την ζωή και τη χαρά στην υγεία των πατεράδων μας και των ανάδων μας. Στην υγεία των πατεράδων μας για να μιλήσουμε έτσι για τους δικούς τους αγώνες, για ελευθερία, για εργασία και δημοκρατία. Και όλα αυτά είμαστε όλοι περήφανοι. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτής της ερχόμενης Δημοτικής και ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια που κάναμε, γιατί είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή, ο μόνος Δήμος σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο που δεν έχει μια συμβατική λειτουργία, που μπορεί να μην μπορεί να λειτουργήσει στην έδρα του Δήμου και έχει φέρει τις υποφέρει. Αλλά αυτή θα είναι η τελευταία περίοδο, γιατί μετά τις εκλογές ο κόσμος θα δεξιγέφερεται η νέα Δημοτική Αρχή. Το ψηφοδέλτιό μας, το ψηφοδέλτιό μας των πολιτών θα ρίξουμε εκείνες τις γέφυρες που χρειαζόμαστε και να κοιτηθούμε προς τα μπροστά ολόκληρη την κοινωνία και εδώ είμαστε γι' αυτό. Και όλοι που αυτά είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθειά μας, για το αποτέλεσμά της, αλλά κυρίως για την προοπτική και την ελπίδα που ανέρχεται πλέον στην περιοχή μας. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι πρέπει πολλά μα πολλά ακόμα να γίνουν για να μην πεθάνει καμία ελπίδα και κανένα όνειρο ζωής να μην κινηθεί. Και ξέρουμε ότι αυτό ταρακολεί την κοινωνία μας, αλλά είμαστε μια όαση σε όλη την πατρίδα μας. Γι' αυτό είμαστε και πάλι σήμερα όλοι εδώ και δεν θα αφήσουμε σε κανέναν να μας κλέψει αυτό το όνειρο που όλοι μας κλέψουμε μέσα στη μέρα μας και μέσα στην πατρίδα. Όποιες θυσίες και αν χρειαστούν. Γι' αυτό θα βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί. Όπως το λένε το 2010, ακούστε και αγαπητές και αγαπητοί συνδότες, η δική σας φωνή. Αυτή θα ακουστεί και τώρα, πιο δυνατή, την Κυριακή στις 18 του Μάη, σε κάθε κάλπη, σε κάθε χωριό. Γιατί πιστεύουν τα αγράμματα, γιατί πιστεύουν τα αγράμματα, ότι και εδώ, στο Δήμο Αριστοτέλη, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες, και σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, παντού στον κόσμο, παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, έτσι και εδώ μπορούν να συνεπάρξουν αρμονικά όλες οι δραστηριότητες όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τι πιο απλό να αξιοποιήσεις τον κάθε πλούτο που υπάρχει σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή. Μα βουνό είναι, μα θάλασσα είναι, μα πολιτισμός είναι, μα λεπτός πλούτος είναι, μα αγία είναι, μα μεσοκομεία είναι. Όλα μαζί μπορούν να συνεπάρξουν και θα συνεπάρξουν όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου, σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες του πλανήτη μας. Και για μας είναι σύνθημα αυτό που πριν είπαμε όταν ορκιστήκαμε. Ότι ο τόπος αυτός μας χωράει όλους και θα είμαστε εδώ καθημερινά για να το αποδεικνύουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς καμιάς δραστηριότητας που πρώτης τόπος θα σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον, το μέλλον των παιδιών μας. Εγγυητής αυτής της προσπάθειας είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς που ζούμε εδώ. Είμαστε εμείς που ζούμε εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και όχι κάποιοι μας έρχονται στη θέση και στη χάση που θυμούν τον τόπο τους κάθε τέσσερα χρόνια. Εγγυητές, είμαστε εμείς, είναι εδώ οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις τροές, που εργάζονται στο Μοντεβράχο, που εργάζονται στις Κουριές, που εργάζονται στην Ολυμπιάδα. Αυτοί είναι εγγυητές της προστασίας του περιβάλλοντος, μαζί με τους εργάτες μας σήμερα με τους οικοδόμους αύριο. Και όχι βέβαια οι ακτιβιστές επισκέπτες από τις μεγαλοπόλεις που δεν ξέρουν τι σημαίνει ίσως πριν αυτό και αν δεν βγει στην περιοχή μας και αίσθηση ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος.